Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ένα βιντεάκι που το περιμένατε πολύ καιρό τώρα. Το είχαμε αφήσει λίγο σαν αναμονή, αλλά θα σας εξηγήσω το γιατί. Άπειρα άτομα με ρωτούσαν καθημερινά πότε θα ανεβάσει το βιντεάκι για τον Big Brother, πότε θα μας πεις δημόσια για τον Big Brother. Ωστόσο, τώρα είναι η σωστή στιγμή, διότι αύριο έχουμε την επίσημη πρεμιέρα του Big Brother 2, οπότε για ευνόητους νομικούς λόγους δεν μπορούσε αυτό εδώ το βιντεάκι να ανέβει νωρίτερα. Ωστόσο θα τα πούμε όλα αναλυτικά, μπορεί ήδη να βρίσκομαι στο σπίτι του Big Brother ή μπορεί και όχι, μπορεί να είναι και λίγο παραπλανητικός ο τίτλος. Ωστόσο, πάρε το χρόνο σου να κάνεις τα like σου σε αυτό εδώ το βιντεάκι, την εγγραφή σου που είναι 100% δωρεάν, να πέσει η γεφυρούλα για να αρχίσουμε αμέσως. Δικό σας! Big Brother 2 λοιπόν, μία εμπειρία ζωής. Αυτό το βιντεάκι πέραν από ενημερωτικό, γιατί ήδη μπορεί να βρίσκομαι στο σπίτι, θέλω να είναι και βοηθητικό για κάποιον ή κάποια όπου θέλει να πάρει μέρος σε κάποιο casting, σε κάποιο audition, όπου έχει άγχος, όπου δεν ξέρει πώς είναι όλα αυτά, και γιατί όχι και στο επόμενο Big Brother 3. Οπότε θα τα πάρουμε από την αρχή. Εγώ είχα κάνει αίτηση για το Big Brother 1, όπου δεν με είχε ενημερώσει ποτέ κανείς. Και φέτος, αρχές Ιούνιου με μέσα του μηνός, με ενημερώνουν με ένα mail το Sky από την παραγωγή του Big Brother ότι θέλουν να έρθουμε σε επικοινωνία. Δίνω εγώ εννοείται το τηλέφωνό μου, ερχόμαστε σε επικοινωνία και με ενημερώνουν ότι ελέγξαν την περσινή μου συμμετοχή και ότι θέλουν οπωσδήποτε να με δουν στην οντισιόν της Θεσσαλονίκης 4 Ιούλη. Κλείνω εννοείται το ραντεβού με τεράστια χαρά μου. Εγώ, για όσοι δεν γνωρίζετε, βρίσκομαι και μένω στο Βόλο. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο γιατί είμαστε και σε περίοδο COVID στο να μεταφερθώ. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πραγματικά κάτι το θέλεις, γίνεται. Και έτσι έρχεται 3 Ιούλη, όπου βρίσκομαι ήδη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την οντισιόν, έτσι ώστε να χαλαρώσω και να μην έχω και το άγχος του ταξιδιού και το άγχος της οντισιόν. Την επόμενη μέρα, 4 του μηνός, η συνέντευξή μου ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι σε ένα πασίγνωστο ξενοδοχείο που δεν θα το αναφέρω. Εγώ έλα που από το άγχος μου φτάνω από τις 1:30 εκεί πέρα και η αλήθεια είναι ότι γενικά το feeling ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά το άγχος ήταν ακόμη μεγαλύτερο, όπου ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Κάπου εδώ πριν συνεχίσω θέλω να πω σε όλη την παραγωγή, σε όλα τα άτομα που στελεχώσανε την οντισιόν και τα casting του Big Brother, ένα τεράστιο μπράβο. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί μας προσέγγισαν με έναν τόσο ξεχωριστό τρόπο. Εγώ ένιωσα πραγματικά ότι ήμουνα κάτι πολύ wow μπροστά σε αυτούς. Υπήρχε σεβασμός, εκτίμηση, καμία ερώτηση που να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Ήταν όλα τόσο αρμονικά δεμένα που εγώ θεωρώ ότι ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα, όπου θα το έκανα ξανά και ξανά και ξανά. Πάμε όμως ξανά πίσω. Να σας πω ότι φτάνω στο ξενοδοχείο, ανεβαίνω στον πρώτο όροφο όπου γινόταν το casting του Big Brother 2. Δίνω την ταυτότητά μου και μια κοπέλα εκεί πέρα που ήταν υπεύθυνη μας δίνει να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματολόγιο και κάποια προσωπικά μας στοιχεία. Συμπληρώνω εγώ γρήγορα όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις του τύπου προσωπικής ζωής αλλά και για το σπίτι του Big Brother. Για παράδειγμα, τι έχεις κάνει στη ζωή σου, τι έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Αλλά και τι πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις μέσα στο σπίτι, να κάνεις μέσα στο σπίτι, αν μπορείς να δημιουργήσεις φιλίες. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι υπήρχαν ερωτήσεις για το περσινό Big Brother, όπως για παράδειγμα, ποιους παίκτες από το περσινό reality αγαπούσες πιο πολύ και γιατί, αλλά και ποιους όχι. Οπότε απάντησα με πλήρη ειλικρίνεια. Τελειώνω με το ερωτηματολόγιο, το δίνω έξω στην κοπέλα και με μεγάλη μου χαρά, μετά από λίγο, με ενημέρωσαν ότι ήμουν ο μοναδικός παίκτης όπου είχα απαντήσει πλήρες όλο το ερωτηματολόγιο με πάρα πολύ τεράστιες απαντήσεις. Αυτό δεν ξέρω μάλιστα αν ήταν καλό ή κακό. Εγώ από ό,τι κατάλαβα ήταν καλό γιατί μου μιλήσαν με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Anyway, στη συνέχεια παίρνουμε ένα ειδικό νουμεράκι ο καθένας, όπου ήταν ο κωδικός του παίκτη ουσιαστικά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην οντισιόν. Κάπου εδώ θα πετάω εγώ και κάτι φωτογραφίες. Παίρνουμε τα νουμεράκια, βγάζουμε κάποιες φωτογραφίες collab όπου μας έβγαλε ένας άνθρωπος φωτογράφος που ήταν εκεί πέρα και μόνοι μας, αλλά και με το νουμεράκι σε περίπτωση που τελικά μπαίναμε στο σπίτι, αλλά και για να έχουν και ένα backup υλικό για αυτούς που θα ελέγχανε μετά όλη την οντισιόν του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Και καθόμαστε στο σαλονάκι, όπου εκεί πέρα γνωρίζω εκπληκτικά παιδιά. Γνωρίζω παιδιά από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από Γιάννενα. Γνώρισα υπέροχα παιδιά, υπέροχα πλάσματα, όπου με άλλους έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι και μιλάμε και στο Instagram. Δημήτρη και Κωνσταντίνα, καλησπέρα για τα φιλιά μου. Με άλλα παιδιά έχουμε κρατήσει απλά μία επαφή, με άλλους μπορεί και να μην μιλάμε καθόλου. Αλλά ωστόσο,
Καθίσαμε εκεί στο σαλονάκι περίπου μία ώρα. Και αυτή η μία ώρα αναμονής ήταν γιατί ο κάθε παίκτης έπρεπε να μπει ξεχωριστά να δώσει τη δική του συνέντευξη. Και έρχεται η στιγμή της δικής μου συνέντευξης. Μπαίνω σε έναν χώρο λοιπόν, όπου πίσω τελείως στον τοίχο ήταν 5 άτομα που ήταν της κριτικής επιτροπής. Μπροστά από την επιτροπή υπήρχαν 2 κάμερες όπου θα βιντεοσκοπούσαν την όλη διαδικασία. Και από πίσω μια καρέκλα όπου θα καθόμουν εγώ. Μπαίνω μέσα με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο, με ένα πάρα πολύ τεράστιο χαμόγελο, με ένα άγχος ναι μεν, αλλά δημιουργικό άγχος. Συστήνομαι στους ανθρώπους και με ενημερώνουν ότι ανοίγει η κάμερα για να ξεκινήσει η οντισιόν. Η οντισιόν και οι ερωτήσεις που μου έκανε γενικά η επιτροπή κράτησε περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα. Ήταν ερωτήσεις της προσωπικής μου ζωής, από πού είμαι, από πού κατάγομαι, πόσο χρονών είμαι, με τι ασχολούμαι, με τι... όλα τα πράγματα αυτά. Τους κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον πρώτον ότι ασχολούμαι με τα social media, γιατί μπήκαν και το ελέγξαν μάλιστα και εκείνη τη στιγμή και το Instagram αλλά και το YouTube εδώ πέρα. Στη συνέχεια, ένας από τους υπεύθυνους της κριτικής επιτροπής του κίνησα πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί μου είπε ότι του βγάζω ένα πολύ καλό feeling, ότι μιλάω πάρα πολύ ευγενικά, ότι έχω ένα ξεχωριστό τρόπο και ότι σίγουρα κάπου με έχει ξαναδεί σε κάποιο οντισιόν. Εγώ μέχρι και την οντισιόν του Big Brother 2 δεν είχα πάρει μέρος σε κάποια άλλη οντισιόν. Είχα κάνει αίτηση για το Power of Love 1, όπου με είχαν καλέσει να πάω στα casting της Αθήνας, όπου τελικά δεν πήγα ποτέ και από εκεί και πέρα δεν είχα πάρει μέρος σε κανένα άλλο reality. Να μην στα πω λίγο, οι ερωτήσεις ήταν πάνω κάτω προσωπικού επίπεδου, αλλά και για το σπίτι, στο κομμάτι συγκατοίκησης. Καμία ερώτηση από αυτές δεν με έφερε σε δύσκολη θέση. Όλες τις ερωτήσεις τις απαντούσα πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα μία κυρία μου είπε ότι έχω ένα πολύ διπλωματικό τρόπο, γιατί πρώτον δεν απαντάω μονολεκτικά και δεύτερον μέσα από τις απαντήσεις που έδινα τους πετούσα την μπάλα για να μου κάνουν άλλη ερώτηση και δεν χρειαζόταν να υπάρχει κενό παύσης. Οπότε κάπου εδώ θέλω να πω ότι αν ποτέ πάρετε μέρος σε κάποια audition, σε κάποιο casting, το απολύτως βασικό είναι να είστε ο εαυτός σας, να δίνετε σαφείς απαντήσεις χωρίς να κάνετε διαλύματα σκέψης ή να απαντάτε μονολεκτικά με τύπου ναι, όχι, okay, γιατί μπορεί. Και πάνω απ' όλα, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο άγχος και να υπάρχει, να κοιτάξετε να το απολαύσετε, γιατί είναι μια εμπειρία που μπορεί να μην ξαναέρθει ποτέ, ανεξαιρέτου του αποτελέσματος αν θα σας πάρουν τελικά στο παιχνίδι ή στο reality ή αν όχι. Οπότε το πιο βασικό είναι να είστε ο εαυτός σας και να το απολαύσετε, γιατί μπορεί πολύ απλά να μην σας ξαναδοθεί ποτέ αυτή η ευκαιρία. Να μην τα πω λίγο λοιπόν, η όλη φάση κράτησε περίπου 20 με 25 λεπτά. Έπειτα βγήκα έξω και έπρεπε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τα υπόλοιπα 26 άτομα. Ήμασταν σε περίοδο COVID, γι' αυτό και δεν ήταν ανοιχτή η οντισιόν, δηλαδή μην φανταστείτε ότι ήταν χιλιάδες άτομα. Ήμασταν εκείνη την ημέρα νομίζω κάπου 25 άτομα, όπου ήταν όλα εξαιρετικά παιδιά και όταν τελειώσαμε όλη την προσωπική μας συνέντευξη και βγήκαμε έξω και καθίσαμε στο σαλονάκι, επειδή έχω αυτογνωσία, ήξερα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπω στο σπίτι, διότι είχα μπροστά μου ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο όριμοι, πιο εμφανίσιμοι, πουλούσαν πιο πολύ στην κάμερα και όλα αυτά τα ήξερα, αλλά να πω κάπου εδώ ότι εγώ δεν πήγα στην οντισιόν του Big Brother με κύριο παράγοντα το να μπω μέσα στο σπίτι. Σίγουρα αυτό θα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο, ωστόσο δεν το είχα ως βασικό παράγοντα. Πήγα μόνο και μόνο για το feeling, για την εμπειρία, για να το ζήσω, για να δω πώς είναι η όλη διαδικασία και πραγματικά άξιζε με χίλια αν με ρωτάτε και θα το έκανα ξανά και ξανά και ξανά. Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία, βγαίνουν και μας ενημερώνουν ότι περίπου μετά από μία εβδομάδα θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά για να μας ενημερώσουν αν τελικά μπήκαμε στο σπίτι του Big Brother ή αν δεν μπήκαμε. Ωστόσο, εμένα ή δημοσιογράφος από εκεί μου είπε ότι αν τελικά δεν έχω μπει στο σπίτι του Big Brother, αν δεν καταφέρω να μπω στο σπίτι του Big Brother, τότε θέλει με μεγάλη της χαρά πολύ σύντομα να έρθουμε σε επικοινωνία για να δημιουργήσουμε κάποιο άλλο project, για να μου κάνουν κάποια άλλη πρόταση. Εμένα αυτό με ανέβασε πάρα πολύ, όχι από άποψη σε social media και όλα αυτά, αλλά από άποψη προσωπικότητας, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πάνε να πει ότι κάτι είδαν σε μένα για να μου πούνε κάτι τέτοιο, κάτι τους πούλησα με πολύ ωραίο τρόπο, γνωρίζοντας εννοείται ότι δεν έχω την τελειότητα και ότι έχω και εγώ τα ελαττώματά μου, αλλά πάντα κοιτάω να τα πουλάω με έναν όμορφο τρόπο, έτσι ώστε να μην δημιουργώ ούτε κόμπλεξ στον εαυτό μου, αλλά ούτε να προσπαθώ να παρουσιάσω κάτι άλλο πέραν από αυτό που είμαι.
Και κάπως έτσι κλείνει το κομμάτι αυτό, η εμπειρία αυτή της οντισιόν, περιμένοντας μία εβδομάδα περίπου για να μας ενημερώσουν. Και αυτό γιατί, θα έπρεπε να συλλέξουν όλες τις οντισιόν στην Αθήνα, όπου εκεί πέρα η ειδική επιτροπή, η ειδική ομάδα θα έκρινε ποια θα ήταν αυτά τα 20 άτομα που τελικά θα μπαίνανε στο σπίτι του Big Brother. Όλη αυτή η εβδομάδα κύλησε με αρκετό άγχος και αρκετή αναμονή. Κάποια στιγμή δεν σας κρύβω ότι πίστεψα πάρα πολύ το γεγονός ότι θα με καλέσουν μόνο και μόνο από όλα αυτά τα καλά λόγια που είχα ακούσει. Ωστόσο, ήμουνα συνετικός, ήμουνα δηλαδή προσγειωμένος και λέω ότι, OK, κοίταξε να δεις Κώστα, ακόμη και αν δεν μπεις, κρατάς το κομμάτι της εμπειρίας και τίποτα παραπάνω και το ότι γνώρισα πάρα πολλά υπέροχα παιδιά που κρατάμε επικοινωνία μέχρι και σήμερα. Έχουμε δημιουργήσει και μια ομαδική συνομιλία στο Instagram με ονομασία Big Brother 2, όπου από εκεί πέρα μιλάμε με όλα τα παιδιά για να ενημερωθούμε το πώς, που, τι. Και να μην στα πολυλογώ, κυλάει, συγγνώμη, τι έπαθα, κυλάει η εβδομάδα έτσι, ερχόμαστε σε επικοινωνία, με ενημερώνουν ότι τελικά δεν κατάφερα να μπω στο σπίτι του Big Brother, διότι υπήρχαν αντί για 20 άτομα μείωση και έτσι θα μπαίνανε 14 άτομα στο σπίτι του Big Brother, οπότε δεν κατάφερα να είμαι μέσα σε αυτά τα 14 άτομα. Δεν με έχει πειράξει καθόλου, είναι απολύτως λογικό, γιατί συνολικά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είδανε περισσότερο από 5.000 άτομα, οπότε ήταν λογικό από τα 5.000 άτομα να διαλέξουν τους 14 καλύτερους. Σήμερα κιόλας, μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα του Big Brother, στην επίσημη σελίδα του στο Instagram έχουν ανακοινώσει και τα άτομα ένα προς ένα και τις 7 γυναίκες και τους 7 άντρες που μπήκαν στο σπίτι. Έριξα μια ματιά, από τη μία στεναχωρέθηκα γιατί δεν είναι κανένα από τα παιδιά που ήμασταν μαζί στην συνέντευξη, στην οντισιόν εκείνη την ημέρα. Αλλά ωστόσο εύχομαι καλή επιτυχία και στα 14 παιδιά. Θέλω να πω στον καθένα ξεχωριστά να μην αλλάξουν κανένα στοιχείο του εαυτού τους, να το ζήσουν, να το δουν ως μια εμπειρία που μπορεί και να μην ξαναέρθει ποτέ, να είναι οι εαυτοί τους, να το χαρούνε. Και πραγματικά, παιδιά, είναι ένα reality. Η ζωή μας δεν κρίνεται μέσα από ένα reality ή μέσα από ένα YouTube ή μέσα από ένα Instagram. Σίγουρα είναι μια εμπειρία όπου μπορεί να σου φέρει πολλά πραγματάκια. Εγώ προσωπικά ήθελα να μπω στο σπίτι και για να με βοηθήσει πάρα πολύ στα social media, η αλήθεια είναι. Αλλά και γιατί όχι, με το σκοπό του έπαθλου, της νίκης δηλαδή, αν αυτό ήταν εφικτό. Οπότε αυτός ήταν ξεκάθαρο ο στόχος μου, δεν πραγματοποιήθηκε, δεν πειράζει καθόλου και εισάλλα με υγεία. Αν με ρωτάτε, γιατί πάρα πολλά άτομα θα με ρωτήσετε και θα μου πείτε αξίζει, θα το ξαναέκανες. Αξίζει με χίλια, θα το ξαναέκανα με χίλια. Δηλαδή του χρόνου, αν υπάρχει Big Brother 3, εννοείται και θα δηλώσω συμμετοχή. Και εννοείται και θα το ξανακάνω όλο από την αρχή, γιατί θέλω να το ζήσω στο έπακρο και πραγματικά αξίζει να το ζήσει ο καθένας. Διείστε λίγο οι απόψεις, γιατί κάποιοι λένε OK, Big Brother, εντάξει, OK. Δεν ξέρω, γιατί εμένα η προσωπική μου εμπειρία ήταν μέχρι το κομμάτι της οντισιόν και τίποτα παραπάνω. Δεν μπήκα μέσα στο σπίτι για να δω πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ωστόσο, ακόμη και αν έμπαινα, θα κρατούσα τα στοιχεία του εαυτού μου, δεν θα άλλαζα τίποτα. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα reality, για ένα παιχνίδι όπου κάποια πράγματα μπορεί να αλλοιωθούν και είναι φυσιολογικό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νούμερα, ο κόσμος λίγο να το δει διαφορετικά, ακόμη και αν γινόταν αυτό, δεν με πείραζε καθόλου, ήταν εις γνώση μου δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου βιντεοσκοπείς 23 ώρες 24 ώρες, οπότε είναι λογικό να παρουσιαστεί και μια άλλη πλευρά του εαυτού σου όπου μπορεί να μην ισχύει για τον ΑΒ λόγο. Ωστόσο, με χαροποιούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι οι άνθρωποι δικοί μου που με ξέρουν εκεί έξω και όλοι εσείς εδώ πέρα από τα social media γνωρίζετε ποιος πραγματικά είναι ο Κώστας. Οπότε δεν με φόβιζε αυτό. Δηλαδή, τα άτομα που με ξέρουν, ξέρουν ποιος είμαι. Οπότε δεν με φόβιζε μήπως παρουσιαστεί κάτι άλλο πέραν από αυτό που είμαι. Οπότε, αυτή γενικά ήταν η εμπειρία μου. Αύριο λοιπόν ξεκινάει το Big Brother και θα το δω με τεράστια χαρά. Θα σας κάνω πάρα πολλά stories στο Instagram, με reaction γενικά, με την αντίδρασή μου και όλα αυτά. Εύχομαι στους παίκτες καλή επιτυχία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην παραγωγή για όλα όσα έκανε για μας, για τον τρόπο που μας προσέγγισε, για τον τρόπο που μας αντιμετώπισε, για τον σεβασμό, για την εκτίμηση, για την αγάπη που υπήρχε γενικά. Το feeling ήταν πάρα πολύ τεράστιο. Κάπου εδώ να απαντήσω ότι όχι, τελικά όπως καταλάβατε δεν κατάφερα να μπω στο σπίτι του Big Brother, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μπήκανε άλλοι 14 παίκτες όπου θέλω να δω την προσωπικότητά τους και να δω τι ήταν αυτό το πιο δυνατό από μένα. Δεν το βλέπω καθόλου ανταγωνιστικά και εισάλλα με υγεία, θα τα πούμε του χρόνου.
Θα σας κρατάω ενήμερους για οτιδήποτε άλλο προκύψει, γιατί έχουμε και κάτι άλλο τώρα πολύ σύντομο που έρχεται, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμη. Και τέλος να πω ότι εχθές ανέβηκε ένα βιντεάκι, το vlog διακοπών, όπου πέρασα πανέμορφες διακοπές με τη Μυρτώ και το Θάνο στο Δίλεση. Η Μυρτώ είναι η γνωστή YouTuber, την ξέρετε όλοι νομίζω, έτσι. Ωστόσο, θα σας αφήσω εδώ πάνω την καρτέλα για να πάτε να το τσεκάρετε. Θέλω να πω πριν κλείσω αυτό το βιντεάκι ότι με το vlog διακοπών υπήρχε ένα θεματάκι με την ποιότητα λόγω του Filmora, επειδή μου έκανε κάτι νερά, γιατί το βίντεο βγήκε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, ήταν 1 ώρα ακριβώς. Ωστόσο, κοιτάω να το ελέγξω προτού κατέβει το βιντεάκι και αν δούμε ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά στην ποιότητα, τότε θα το κάνουμε αντικατάσταση. Οπότε, τρέχα να τσεκάρεις και εδώ πέρα πάνω το vlog των διακοπών. Εμείς θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μην ξεχάσεις κάπου εδώ λοιπόν να κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι μου γιατί είναι απολύτως δωρεάν, πατώντας το κουμπί που λέει εγγραφή. Ένα like στο βιντεάκι αν σου άρεσε, αν δεν σου άρεσε δεν πειράζει, κάνε για ένα dislike, είναι ενέργεια κι αυτό. Και για όλους τους καινούριους που ήρθατε, χάρηκα πάρα πολύ, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα βιντεάκι και να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σύντομα, bye!